Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Το Amplifier σήμερα έχει την τύχη να φιλοξενείται και να φιλοξενεί τον Άγγελο Περλεπέ. Γεια σου, Άγγελε. Καλά. Τι κάνεις? Είμαστε στο σπίτι του Άγγελου Περλεπέ και προσωπικό του εν μέρη στούντιο. Και ήρθαμε, Άγγελα, να παίξουμε τις κιθάρες σου σήμερα. Από ό,τι βλέπω, δεν θα δυσκολευτούμε να καταλάβουμε τι παίζει ο Άγγελος. Νομίζω, Fender Marshall, νομίζω. Ακριβώς. Ακριβώς. Θα μπορούσε να το φαίνεται κιόλας, ναι. Αυτή που κρατάς, τι είναι? Το 70, 73. Αυτή είναι μια 74-75. 74-75 με το μεγάλο Hedgehog τρίβιδι, κλασικά. Τις DiMarzio βλέπω πάνω έχεις. DiMarzio HS3. Τους φοράω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πριν ακόμα γίνει μόδα, ας πούμε, update. Update, για μια κιθάρα. Είναι Alder αυτή, Alder. Αυτή είναι Ass. Ass είναι αυτή. Αυτή είναι Ass, παρά το γεγονός δηλαδή ότι είναι σε χρώμα τέτοιου τύπου, σε τέτοιο φινίρισμα. Δύσκολο να βρει μαύρο ας χρώμα. Ναι, πολύ δύσκολο. Αλλά έτυχε, καλά, δεν έχει. Δεν παίζει πολύ ρόλο. Θες να πάμε να την ακούσουμε? Βεβαίως. Για πάμε. Πώς μπορούμε, Άγγελ, εύκολα και γρήγορα να καταλάβουμε αν είναι όντως 70's μια Fender ή αν είναι Reissue με μια ματιά που... Κοίταξε, εκ πρώτης, αν είναι αυθεντική, κάτω από το Fender έχει έναν αριθμό πατέντας. Αυτό είναι το αριθμό πατέντας που έχει και αυτή εδώ. Όπως και αυτή είναι. Όπως και αυτή. Αυτή είναι 74, αν κάνω λάθος. Αυτή είναι 73-74, ναι. Ναι, κάπου εκεί. Από εκεί καταλαβαίνεις από τον αριθμό πατέντας ότι είναι original. Όλοι είναι original, ναι. Και μετά όχι με το. Δεν είναι με το. Το Rescue δεν έχει αυτή την πατέντα, έτσι. Ναι, μόνο αυτό. Αυτή είναι η διαφορά. Ωραία. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτή είναι. Μπορεί να το καταλάβει εκ πρώτη, έτσι. Ναι, εκ πρώτη. Βέβαια και από άλλα στοιχεία, όπω για παράδειγμα τα κλειδιά ή οτιδήποτε άλλο. Τα κλειδιά, α πούμε, τα τέλη του 70 και οι επανεκδόσει είναι ίδιε, ενώ οι αρχέ του 70 είναι λίγο. Είναι διαφορετικά. Είναι λίγο διαφορετικά, είναι λίγο μικρότερα. Πάμε να ακούσουμε και αυτή τώρα και να κρίνετε εσεί διαφορέ. Αυτή, Άγγελε, τη βλέπω στο Unpass. Αυτή είναι. Κάργα. Όχι, αυτό είναι Northerners. Northerners. Είναι βαρύ. Είναι βαρύ, ε. Ω, ναι, είναι. Αυτή, ούτε λες πόλη δεν είναι. Αυτή πάει κόντρα και μια λες πόλη. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, τι θα περιμένουμε από αυτή, θα είναι πιο. Αυτή είναι μύτη, που λένε. Αυτή είναι πιο, λίγο πιο heavy metal. Πιο heavy metal, ε. Τέλη 70 είναι λίγο πιο heavy metal. Είναι το στυλ. Τέλη 70, μπράβο, ναι. Είναι μια 79 αυτή. Κλασικά, DiMarzio SS3. Μόνο στη μέση. Μόνο στη μέση, κλασικά. 250 ποντεσιόμετρα σε όλες και όχι 500. 500 ποτέ με μόνος. Όχι, μ' αρέσει να δαγκώνει πιο πολύ. Ναι, μ' αρέσει αυτό το δάγκωμα. Και ανάλογα, οι παλιές μου έχουν τριθέσιους, αυτή έχει πενταθέσιο, όπως και κάνα δυο άλλες. Αυτή έχει πενταθέσιο. Αυτή έχει πενταθέσιο. Όπως τα τέλη. Κρατάς, τον τριθέσιο τον κρατάς, δεν τον αλλάζεις. Όπως τα τέλη του 70. Ναι, όχι. Οι τέλη 70 είχαν πενταθέσιο έτσι κι αλλιώς. Ναι, ναι. Οι αρχές 70 είχαν. Οι 6 νομίζω είχαν τριθέσιο. Όλα τριθέσιο έχουν. Άρα, τριθέσιο. Μέχρι το 77 ήταν. Από το 77 και μετά είναι στάνταρ. Είναι στάνταρ, ναι, ναι, ναι. Ωραία, για πάμε να την ακούσουμε. Thank you.
Αυτή η Άγγελ είναι Ιαπωνέζικη. Αυτή η Ιαπωνέζα. Basewood, δηλαδή. Basewood με Rosewood. Καμία σχέση. Ποτέ οι Αμερικάνικες δεν είχαν Basewood, όπως ξέρω. Όχι. Ήταν όλες, δηλαδή, όλες οι επανεκδόσεις, ή μάλλον οι Ιαπωνέζικες εκδόσεις μια Strat, όπως κάτι εταιρείες τύπου Greco ή Greco, Gallant, το Kai, είχα εγώ. Το Kai που είχα. Gallant είχα εγώ. Όταν είναι ο Απιτσιρίκος, είναι όλες Basewood. Γιατί γι' αυτό είναι και το ξύλο που ευδοκιμεί στην Ιαπωνία. Γι' αυτό και οι Μπανέζοι, οι Σπίγκελος αυτές που πούμε, είναι αμυγός. Όλες, όλες. Όλες οι κιθάρες εκείνης περίοδου, ναι, ήταν αυτοί, ήταν φτιαχνούσαν από Basewood. Αυτή εδώ τη χρονολογία είναι. Αυτό είναι το 1986, επανέκδοση 72. Επανέκδοση 72. Αν κρίνω δηλαδή από, από τον αριθμό σειράς, πρέπει να είναι γύρω στο 86-87. Μάλιστα. Και είναι και η μοναδική κιθάρα που έχω αγοράσει καινούρια. Ναι. Όλες οι άλλες είναι μεταχειρισμένες. Γιατί πού να βρεις. Πού να βρεις το 83. Καινούρια, ναι. Όταν φαντάζομαι όταν θα παίρναν όλοι τη σούπερ στρατική μέσα 80. Αρχές, αρχές. Θα τις πούλαγαν όλες αυτές και θα τις έπαιρνες εσύ λογικά. Αυτό έκανε. Αυτό έκανε. Στην ουσία όλοι πετάγανε τις παλιές του Στράτο και τις παλιές του Λεσπόλ για να πάρουν μια Κρέιμερ, μια Τζάξον, μια Σαρβέλ. Αλλά εμένα δεν με ενδιαφέρει. Εντάξει, ήταν και το καινούριο. Η κιθάρα, ήταν η μόδα τότε. Η κιθάρα της μιας εποχής που σου προσέφερε κοντύτερη σκάλα, αλλά Στράτ σώμα, τρέμολο, διπλούς μαγνήτες. Δηλαδή συνδύαζε, υποτίθεται, τα δύο καλύτερα στοιχεία, μάλλον τα στοιχεία από τους δύο καλύτερους κατασκευαστές, αλλά ποτέ δεν με εξιτάρισε. Ποτέ, ναι. Δηλαδή θέλει να γίνει εν μέρη λίγο Les Paul, αλλά με την ευελιξία της Στράτ αυτής της κιθάρας, ξέρω εγώ. Ας και βγήκαν οι Super Strat. Ένα συνδυασμό. Ξέρω εγώ, ένα συνδυασμό, κάπως έτσι. Αλλά ποτέ δεν μ' άρεσε. Για πάμε να ακούσουμε αυτή. Fender made in Mexico. Βλέπω έχεις όλη την γκάμα. USA, Japan, Mexico. Ναι, έτυχε μετά από όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτό βλέπω είναι ρίσιο του 70 και αυτό. Αυτή είναι μια ρίσιο του 70 του 2004. 2004. Λύσε μια απορία, ρε Άγγελε, που νομίζω θα ενδιαφέρει πολύ κόσμο. Γιατί κάποιες Μέξικο είναι πολύ καλύτερες από κάποιες Αμερικάνικες και τις παίρνεις στα μισά λεφτά, έτσι. Καταρχήν να διευκρινίσουμε ότι είναι Αμερικάνικα parts. Αμερικάνικα parts. Που δένονται στο μεξικάνικο εργοστάσιο. Δεν κατασκευάζονται εκεί. Νομίζω μόνο τα σώματα θάβονται στο Μεξικό λόγω κλιματολογικών συνθήκων. Θάβονται στο χώμα. Και βγάζει όλη την υγρασία του. Οπότε δεν έχει. Γιατί και στην Καλιφόρνια, όσο να είναι, έχει κάποια υγρασία. Ναι, τουλάχιστον στο Μεξικό για τη συγκεκριμένη δουλειά είναι οι ιδανικές συνθήκες. Ιδανικές συνθήκες, ναι. Και παίρνει ένα όργανο και άμα το σώμα με τον μπράτσο. Κατ' ουσίαν το συγκεκριμένο όργανο με ευχαριστεί απόλυτα. Δηλαδή είναι. Και είναι και ένα πολύ όμορφο όργανο. Είναι Lightas. Lightas είναι, ναι. Με One Piece Maple. Πρέπει να σου πω ότι ηχητικά με καλύπτει απόλυτα. Μια θαυμάσια επιλογή. Κοίταξε να δεις. Λόγω του ότι είναι Lightas με Maple. Πάντα είναι λίγο πιο triple το Lightas. Γενικά είναι ένα όργανο που έχει πλούσιες συχνότητες. Ναι, μπράβο. Και είναι και τα σχέρα, δεν είναι rosewood. Οπότε έχει ατάκα και είναι και πιο πρίμα. Ναι, προφανώς. Ναι. Βλέπω είσαι λάτρης του Maple. Πιο πολλές βλέπω είναι. Εντάξει, και τα δύο, τυχαίνει. Και τα δύο. Ποιο σε βολεύεσαι να καλύτερα. Και σε. Και ποιες είναι οι βασικές διαφορές. Θα σου πω. Χωρίς να το θέλω, έδωσα στον εαυτό μου
εντός εισαγωγικών πολυτέλεια, να μπορεί να έχει όλους τους συνδυασμούς. Αυτή που κρατάς, ας πούμε, είναι medium ass με maple, ενώ αυτή είναι light ass, αυτή είναι heavy ass. Alder με maple. Με maple, ναι. Base good με rose good. Alder με rose good. Οπότε μπορώ να έχω ό,τι συνδυασμό επιθυμήσω ανάλογα με το κομμάτι, τον τόνο του, ναι, το ύφος του. Το τι έχεις στο μυαλό σου και τι. Το τι μπορεί να έχω στο μυαλό μου ή το τι μπορεί να προκύπτει κάθε φορά. Μπορώ να διαλέξω κιθάρα ανάλογα με το στούντιο ή με το χώρο. Με το live δηλαδή που γίνεται. Αυτό είναι και Stratocaster. Είναι κιθάρες για for a working musician. Γι' αυτό φτιάχνει κανείς και κατ' ουσίαν, ναι. Κατ' ουσίαν. Και αυτό κάνεις εσύ. Μου ταιριάζει όμως πολύ και στη διάταξη των μαγνητών. Το γεγονός ότι έχει μονούς μαγνήτες μου δίνει την πολυτέλεια να μπορώ να παίξω ακόρντα που δεν θα μπορούσα σε άλλη κιθάρα, όπως για παράδειγμα Broken. Ή τετράφωνα, ξέρω εγώ. Που δεν μπορώ να το κάνω, θα τα ακούσουμε και με overdrive, που δεν μπορώ να το κάνεις με άλλη κιθάρα. Με άλλη κιθάρα, ναι. Κυρίως οι κιθάρες που έχουν διπλούς. Διαφορά από Rosewood και Maple, ποιες είναι οι βασικές διαφορές για σένα στο παίξιμο? Το Maple είναι πάντα λίγο πιο πρίμο από το Rosewood. Και λίγο πιο ατάκα, πιο... Ασφαλώς, έχει περισσότερη ατάκα, δηλαδή ακούς την ατάκα της πένας λίγο πιο έντονη από ότι ίσως με Rosewood. Αλλά στην ουσία δεν θα το έλεγα έτσι, θα το έλεγα ότι τοποθετεί το equalizer λίγο διαφορετικά το Maple, λίγο διαφορετικά το Rosewood. Οπότε έχεις να διαλέξεις. Ανάλογα με το τι σε ενδιαφέρει. Ναι. Για πάμε να την ακούσουμε αυτή. Το Alder με Rosewood. Alder Rosewood. Και είναι ο πιο κλασικό συνδυασμό σε στράτο που τα λέμε, έτσι. Αυτή πιο σύκτης. Πιο σύκτης, ε. Ναι. Αν και είναι Roundlam. Είναι. Roundlam. Βλέπεις πως είναι κομμένο το τριαντάφυλλο. Το τριαντάφυλλο δεν είναι κομμένο σαν τη δικιά σου, έτσι. Ναι. Είναι κομμένο έτσι, είναι μια μικρή φλίδα. Uh-huh. Είχαν την εντύπωση ότι το τριαντάφυλλο, αν είναι σε διάταξη τύπου σύκτης, επεμβαίνει πάρα πολύ. Θα πρέπει να αλλάξουν ηλεκτρικά και τέτοια. Θα μπασάρισε πολύ το όργανο. Έλα. Ενώ αποφάσισαν να το κάνουν έτσι. Και έχει ένα πολύ ιδιαίτερο ήχο το Roundlam. Με Brazilian Rosewood είχες τύχει ποτέ να παίξεις, ναι. Σε Fender. Ναι, ναι, ναι. Είναι. Πώς είναι έτσι. Είναι πολύ διαφορετικό. Πλησιάζει πολύ προς το Maple. Ναι. Το Brazilian Rosewood έχει εκπληκτικό σκάσιμο. Σοβαρά, εντάξει. Βέβαια. Τότε το βρίσκαν και σε πληθώρα, έτσι. Κόβανε αβέρτα. Τώρα δεν. Τους απαγορεύεται από ό,τι ξέρω. Νομίζω υπάρχουν κάποια κανόνες. Υπάρχουν κάποια. Έκανε και πολλά έσχη. Έκανε και πολλά έσχη, βέβαια. Έτσι. Αυτή είναι που λες μια Alder. Με. Rosewood. Αμερικάνικη είναι και αυτή. Αυτό είναι το μεξικάνικο, το Rich Blackmore. Α. Το οποίο. Είναι ξεχωριστό σώμα τέτοιο. Το οποίο είναι το μοναδικό τρίβιδο που μπορούσα να βρω. Στο Μέξικο και στο Μέξικο εργοστάσιο και να είναι Alder. Γιατί όλα τα μεξικάνικα είναι ας. Και έτσι είχα αυτή την ευκαιρία, το βρήκα και τέριαξε και ωραία.
το μανίκι. Γιατί το μανίκι είναι original. Original σέντες. Για πάμε να δούμε. Φέντερ με τι άλλο συνοδεύονται, με Μάρσαλ βέβαια. Άγγελε. Τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση. Ποιον έχεις εδώ, για να δούμε. Αυτός είναι ένας metal panel. Ναι. Του 1969, ένα 50 Mark II. Το 69, Το οποίο είναι non-master volume φυσικά. Γιατί φυσικά. Θα σου πω γιατί. Διότι αν πας να αγοράσεις έναν οποιοδήποτε ενισχυτή σήμερα, που έχει δύο κανάλια, ας πούμε, crunch και, μάλλον clean crunch, clean crunch, crunch και, ναι. Lead και δεν ξέρω τι άλλο. Υπάρχει ένα σημείο στο οποίο φτάνει το clean και ένα σημείο στο οποίο ξεκινάει το crunch. Και υπάρχει η περιοχή που με ενδιαφέρει εμένα, ναι. Που κλιπάρει εκεί ο ενισχυτής που θέλω εγώ. Δηλαδή ψάχνω μια συγκεκριμένη περιοχή που μόνο ο non-master volume μου το δίνει. Την έχει, την έχει, μου δίνει το κλιπάρισμα εκεί που θέλω. Ούτως ώστε να αρχίσω να προσθέτω τα υπόλοιπα. Όντως. Και ο ήχος στηρίζεται και ούτε πολύ καθαρός ούτε πολύ βρώμικος είσαι. Αυτό σου λέω, διότι θα ήθελα όποτε επιθυμώ να καθαρίζω με το volume τον ήχο μου και όποτε θέλω να μπουστάρω με το volume. Δηλαδή να έχω απόλυτο control στο volume της κιθάρας, το volume της κιθάρας να είναι περισσότερο expression και όχι on-off όπως το χρησιμοποιούν περισσότεροι. Γι' αυτό και έχουν πετάλιερες, αλλάζουν κανάλια κτλ. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό. Στη δική σου περίπτωση λειτουργεί έτσι. Στη δική μου περίπτωση. Πόσα χρόνια δεν έχεις αυτόν, Άγγελε? Αυτόν πρέπει να τον αγόρασα αρχές με μέσα 80. Μάλιστα αυτός που μου τον αγόρασε, που μου τον πούλησε, τον είχε για πέταμα. Τον είχε για πέταμα. Ναι, θεωρούσε ότι αυτός ο ενισχυτής παίζει μόνο δυνατά και άρα δεν μπορεί να γίνει τίποτα και κάνει ένα πράγμα μόνο και δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα και κατά συνέπεια αντιμετώπισε αυτό το πρόβλημα. Καλά, είχε, σε μια ντουλάπα και πήγε τον πήρε. Και έγραψε όλους τους δίσκους, έτσι. Ναι, 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 αυτό που είναι. Πέντε. Πέντε άλλο. Αυτό είναι το αγαπημένο μου μηχάνημα, δηλαδή αυτό δεν τα αλλάζουμε τίποτα. Βέβαια. Σε μαγαζιά που πας και δεν τον κουβάλα συνέχεια αυτό, να μην κάνω λάθος. Μπορεί υπάρχει περίπτωση. Αναλόγως. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες. Υπάρχουν και περιπτώσεις όμως που το μαγαζί δεν προσφέρει να έχει ένα καλό ενισχυτή. Τι κάνεις τότε, πώς έχεις φτιάξει τα πετάλια σου. Και σε. Ώστε... Όταν. Για πάμε λίγο και στα πετάλια. Όταν οι περιπτώσεις. Είναι τέτοιος που θα πρέπει να παίξω μάλλον ενισχυτή. Προτιμώ ο ήχος μου να ξεκινάει από τα πετάλια μου. Ναι. Δηλαδή να μην εξαρτώμαι ως επιτοπλίστων από τον ενισχυτή, αλλά να φτιάξω έναν οποιοδήποτε ενισχυτή μου φέρουν περίπου σαν να παίζει το Marshall. Ναι. Τι κάνεις αυτό. Ούτως ώστε να μην είμαι έρμεο. Ναι, ναι, ναι. Κυρίως επιλέγω το καθαρό κανάλι ενός ενισχυτή, οποιοδήποτε, και το κάνω να συμπεριφερθεί περίπου όπως ο Marshall. Ο δικός μου. Και ακολούθως βάζω το rig που βλέπεις εδώ. Που κατά βάση είναι ένα λιτό rig, έτσι δεν είναι κάτι. Έτσι νομίζω κι εγώ. Ναι. Ας πούμε. Έπαιζα για πάρα πολλά χρόνια χωρίς εφέ, να φανταστείς. Είμαι σίγουρος ότι το κάνεις. Διότι τα εφέ τα θέλω να κοπλιμεντάρουν μια συγκεκριμένη στιγμή του παίξηματος και όχι να είναι το παίξιμο. Να είναι το παίξιμο, ναι, ναι, ναι. Έχουμε εδώ τα D&D, δύο βλέπω. Ναι, τα οποία. Τα χρησιμοποιώ on και τα δύο. Και τα δύο. Το δεύτερο είναι κατ' ουσίαν τμήμα του ενισχυτή. Είναι σαν να λέμε κανάλι, το ενισχυτή το έχει πάντα εκεί. Είναι πάντα εκεί.
Και αυτό το μπουστάρει το σήμα αυτό. Και αυτό μπουστάρει την κιθάρα, τους μαγνήτες κιθάρας. Ναι, ναι. Στην ουσία είναι δύο μπούστερ τα οποία αλληλοεπιδρούν. Ωραία. Το κλασικό... Το κλασικό ουά, ένα στάνταρ ουά. Το noise suppressor το οποίο είναι πανέξυπνο μηχάνημα, διότι κατ' ουσίαν δεν κάνει noise gate, δεν είναι noise gate, αλλά είναι reduction. Δηλαδή μου επιτρέπει, να εκφράζομαι και όχι να μου κόβει τις νότες. Α, μπράβο. Γιατί με δυο booster οπωσδήποτε έχει θόρυβο. Και με μονούς. Και με μονούς. Ναι. Ή τουλάχιστον μονού τύπου. Κατά συνέπεια πρέπει κάτι να, να μαζεύει το θόρυβο και του Marshall φυσικά. Αλλά ταυτόχρονα να μου επιτρέπει να μπορώ να έχω πιάνο και φόρτε. Κατάλαβα, ναι. Ό,τι θα ζητούσε ένας βιολονίστας. Είναι τέλειο για το παίξιμό σου, ναι. Και αφού γίνει λούπα και ξαναέρθει το σήμα πάλι εδώ, φεύγει έτοιμο και καθαρό για τα FM. Τα οποία είναι ένα οκτάβερ, πολλές φορές έχω και ένα MXR phase, όχι το phase 100. Το phase 100, ναι. Και δύο τύπου delay. Το Ibanez το παλιό που έχει πολύ στενό delay. Είναι το short delay, το κοντό delay. Ναι, και αυτό που είναι ένα, ας πούμε, long delay. Είναι το long delay. Το οποίο είναι και το πιο μουσικό. Μπράβο, ναι. Είναι γύρω στα 730 μιλισεκόντ και είναι το πιο μουσικό. Μπορεί να ακούγεται πολύ μακρύ, αλλά αν τοποθετήσεις σωστά το dry wet level, μπορείς να έχεις reverb εκεί που παίζεις πάρα πολύ γρήγορα. Ακούγεσαι reverb. Γιατί ο Marshall δεν έχει reverb αυτός. Ναι, όχι, όχι. Και μπορεί να ακούσεις τα πολύ γρήγορα passage. Πάρα πολύ απαλό reverb. Reverb. Ναι, ναι. Και όποτε χτυπήσεις κάτι δυνατά και κοφτά, να σου επαναλάβει τις νότες. Κατάλαβα, ναι, όπως θέλεις.